Ο τίτλος του βίντεο δεν είναι απαραίτητα clickbait, παρόλα αυτά επειδή πιθανόν δεν κάνει και απαραίτητα ξεκάθαρο το τι ακριβώς εννοώ, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Έχω ήδη λοιπόν αναφέρει σε δύο διαφορετικά βίντεο ότι η κάμερα στο Galaxy Z Fold 6, το κορυφαίο foldable και ακριβότερο τηλέφωνο της Samsung, είναι ίδιες με τα δύο τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα μοντέλα και ίδιες με πολλά ακόμα τηλέφωνα της εταιρείας, κάτι που σε καμία περίπτωση προσωπικά δεν θεωρώ λογικό και προφανώς δεν είμαι και ο μόνος που έχει την άποψη αυτή. Είπα λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο να εξηγήσω λίγο καλύτερα γιατί η μέρες αυτές πρέπει να βελτιώνονται σε κάθε νεότερο μοντέλο και αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο τα foldable τηλέφωνα της Samsung αλλά γενικότερα πολλά τηλέφωνα της εταιρείας. Λίγο πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Galaxy Z Fold 6 έχει τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του, οι οποίες, το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, είναι πρακτικά οι ίδιες τουλάχιστον τεχνικά σαν αισθητήρες με πολλά ακόμα τηλέφωνα της εταιρείας. Σε αυτά περιλαμβάνεται το αμέσως προηγούμενο Galaxy Z Fold 5, το επίσης αμέσως προηγούμενο Galaxy Z Fold 4, τα Galaxy S23 και Galaxy S23 Plus και τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον νεότερα Galaxy S24 και Galaxy S24 Plus. Επίσης, οι ίδιες ακριβώς κάμερες, τουλάχιστον οι δύο από αυτές, χρησιμοποιούνται και στο Galaxy S23 Fan Edition, ένα σημαντικά οικονομικότερο τηλέφωνο της εταιρείας, όσο οικονομικό βέβαια μπορεί να είναι και πάλι ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής. Σύμφωνα με τη Samsung, βέβαια, οι κάμερες αυτές μπορούν θεωρητικά να βγάλουν έστω και λίγο καλύτερες φωτογραφίες, γιατί πέρα από όποιες βελτιώσεις έχει κάνει η εταιρεία σε επίπεδο λογισμικού, στο πώς το τηλέφωνο επεξεργάζεται τα δεδομένα από τις κάμερες αυτές, το ISP στο εσωτερικό του Snapdragon 8 Gen 3 είναι συνολικά και πιο αποδοτικό και πιο ισχυρό από αυτό στον Snapdragon 8 Gen 2 που είχε τουλάχιστον τον Galaxy Z Fold 5, κάτι που σημαίνει ότι θεωρητικά και πάλι οι φωτογραφίες ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερες. Το πρόβλημα εδώ βέβαια είναι ότι όσες μέρες έχω το Galaxy Z Fold 6 στα χέρια μου και ταυτόχρονα με πολλά από τα άλλα τηλέφωνα που ήδη ανέφερα και χρησιμοποιούν πρακτικά την ίδια τουλάχιστον βασική κάμερα, οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το νεότερο και ακριβότερο, το τονίζω και πάλι, foldable τηλέφωνο της εταιρείας, όχι μόνο δεν είναι με κάποιο τρόπο καλύτερες από οποιαδήποτε άλλη συσκευή, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, πιθανόν επειδή σε επίπεδο λογισμικού η συσκευή χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά, είναι όχι απαραίτητα χειρότερες, αλλά σίγουρα όχι και όσο καλές θα περίμενε κανείς. Με τη βασική του αυτή κάμερα λοιπόν, το Galaxy Z Fold 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σχεδόν οποιαδήποτε περίπτωση, δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να βγάλει μια φωτογραφία που να είναι συνολικά καλύτερη, με τρόπο που μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει επίσης, σε σύγκριση με την αντίστοιχη φωτογραφία που μπορούν να βγάλουν όλα τα υπόλοιπα τηλέφωνα που ανέφερα και κάποια από αυτά στο συγκεκριμένο σημείο του βίντεο, παρότι εγώ προφανώς θα συνεχίζω να μιλάω, θα φαίνεται στο πλάνο η φωτογραφία από κάθε μία από τις συσκευές που έχω στα χέρια μου και έχουν αντίστοιχα την ίδια κάμερα. Τώρα εδώ υπάρχει κάτι περίεργο για τη δεύτερη κάμερα με τον Ultra Wide Focal, αφού η εταιρεία δηλώνει ότι είναι θεωρητικά καλύτερη στο τι επίπεδα φωτισμού μπορεί να δει σε σύγκριση με πολλά άλλα τηλέφωνα της. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να καταλάβει κανείς πώς ακριβώς γίνεται αυτό, με δεδομένο ότι η Ultra Wide κάμερα και στον Galaxy Z Fold 6 συνεχίζει να έχει την ίδια ακριβώς ανάλυση στα 12 MP, συνεχίζει να έχει ακριβώς τον ίδιο σε φυσικό μέγεθος αισθητήρα και συνεχίζει να έχει πάνω από αυτόν και ένα φακό με ακριβώς το ίδιο διαφράγμα στο f/stop 2,2. Στην πράξη λοιπόν, ειδικά με την κάμερα αυτή, τον Galaxy Z Fold 6 δυσκολεύεται πραγματικά να βγάλει μια έστω και το ίδιο καλή φωτογραφία με πολλά άλλα τηλέφωνα της εταιρείας και ειδικά εδώ η διαφορά σε σύγκριση με την αντίστοιχη κάμερα στο Galaxy S23 Fan Edition, κάνει ακόμα και πολύ πιο δύσκολο να δικαιολογήσει τουλάχιστον φωτογραφικά τα πολύ περισσότερα χρήματα που κοστίζει και πάλι το κορυφαίο foldable τηλέφωνο της Samsung. Αυτό θα το πάμε όλο πάλι, γιατί δεν θυμάμαι που ακριβώς σταμάτησα. Η τρίτη κάμερα τώρα στο πίσω μέρος του Galaxy Z Fold 6, η οποία έχει και αντίστοιχα 3x οπτικό zoom, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια κάμερα που μπορεί κανείς να δικαιολογήσει πιο εύκολα σε ένα τηλέφωνο αυτού του είδους. Έχω πει πολλές φορές ότι ένα foldable τηλέφωνο έχει αρκετά πιο περιορισμένο χώρο στο εσωτερικό του, κάτι που αντίστοιχα περιορίζει το πόσος χώρος είναι διαθέσιμος για τη συνολική μηχανική κατασκευή οποιασδήποτε κάμερας. Βέβαια, εδώ να θυμίσω ότι το OnePlus Open, ένα foldable τηλέφωνο που είναι κανονικά επίσημα διαθέσιμο και στη χώρα μας, έχει αποδείξει ότι έστω και αν μια κάμερα αυτού του είδους προφανώς καταλαμβάνει τελικά περισσότερο χώρο, μπορεί ένα foldable τηλέφωνο, θα το πω και πάλι, να έχει μια κάμερα με περισκοπικό φακό και σημαντικά καλύτερο αισθητήρα. Στην πράξη, βέβαια, και πάλι σημασία έχει τι φωτογραφίες μπορεί να βγάλει η κάμερα αυτή στο Galaxy Z Fold 6. Το περίεργο εδώ είναι ότι για ακόμα μια φορά ο τρόπος που αναφέρει τι ακριβώς είναι η κάμερα αυτή η Samsung είναι πολύ διαφορετικός από το τι πραγματικά είναι.
Η εταιρεία δηλώνει ότι η ανάλυση στην κάμερα αυτή είναι στα 10 MP. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί παρόλα αυτά είναι και εδώ, στα 12 MP. Το τηλέφωνο κάνει ένα μικρό crop στο πλάνο του αισθητήρα και στη συνέχεια κάνει upscale για να δημιουργήσει και πάλι μια φωτογραφία στα 12 MP. Προφανώς η Samsung εδώ θεωρεί ότι με αυτόν τον αρκετά πολύπλοκο τρόπο μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα όμως και πάλι σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο της εταιρείας, που ρεαλιστικά είναι και πολλά, έχει αντίστοιχη κάμερα και αντίστοιχο επίπεδο οπτικού zoom. Το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας σίγουρα και πάλι θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερο. Και λέω να κάνω και κάτι που δεν συνηθίζω σε βίντεο αυτού του είδους, να συζητήσω έστω λίγο περισσότερο και τις δυνατότητες εγγραφής βίντεο. Εδώ είναι γεγονός ότι πολλά τηλέφωνα της Samsung έχουν κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Το Pro Mode και για την εγγραφή βίντεο είναι σίγουρα ένα από αυτά, τουλάχιστον σε ό,τι επιλογές προσφέρει, για να βγάλουμε ακριβώς το βίντεο που θέλουμε. Βέβαια, το Galaxy Z Fold 6, ακριβώς επειδή έχει τις συγκεκριμένες κάμερες, περιορίζεται σημαντικά στο ότι δεν μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής να αλλάζει μεταξύ τους όταν θέλουμε να γράψουμε βίντεο για οποιονδήποτε λόγο σε ανάλυση 4K με 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Προφανώς επίσης δεν μπορεί να αλλάξει κάμερα όταν γράφουμε βίντεο σε ανάλυση 8K, αφού αυτό μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από τη βασική του κάμερα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορούμε, ενώ γράφουμε ένα βίντεο, να αλλάζουμε ανάμεσα στις τρεις κάμερες του τηλεφώνου, κάτι που και πάλι βέβαια προσφέρουν επίσης πολλές άλλες συσκευές και τη Samsung αλλά και γενικότερα. Και για να κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο, πάμε να κάνω και ακόμα μία φορά ένα αρκετά πιο προσωπικό σχόλιο. Όλα τα foldable τηλέφωνα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια έχουν πέρασει από τα χέρια μου. Είχα τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσω σαν τη βασική μου συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ένας από τους βασικότερους λόγους που κάποια στιγμή σταμάτησα να τα χρησιμοποιώ είναι γιατί υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ήξερα ότι με πολλά άλλα τηλέφωνα θα μπορούσα να βγάλω μια συνολικά καλύτερη φωτογραφία. Εδώ βέβαια όλα τα προηγούμενα foldable της Samsung ήταν και αρκετά πιο μεγάλα, πιο ογκώδη και με σημαντικά μεγαλύτερο βάρος, κάτι που ευτυχώς πλέον δεν ισχύει για τον Galaxy Z Fold 6. Τα ήθελα όμως ακόμα περισσότερο, με δεδομένο το ότι βελτίωσε πόσο εύκολα μπορεί να το μεταφέρει και να το χρησιμοποιεί κανείς στην καθημερινότητά του, να έχει αντίστοιχα και στο λίγο καλύτερες κάμερες, ώστε και σε αυτόν τον τομέα να μην περιορίζει όποιον δώσει τα χρήματα που κοστίζει για να το χρησιμοποιεί σαν βασική του συσκευή. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!